Το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτού κατελαβαίνει. Πολυπόθητα και αγαπητά μου πνευματικά παιδιά, η ώρα του Σταυρού του Χριστού ήταν η ώρα του σκότους. Όχι γιατί από δε έκτης ώρα σκότωσε γένετο επί πάσαν τη γη ως ώρας ενάτης, αλλά γιατί φάνηκε ότι προς στιγμή κυριάρχησαν οι δυνάμεις του σκότους. Η ετοιμιγωρία της συναγωγής και της πολιτείας των θρησκευτικών και πολιτικών ηγετών, των υψηλά βρισκομένων επιστημόνων και των ανευθυνοϋπεύθυνων μαζών του λαού, ήταν ότι ο Ιησούς έπρεπε να σταυρωθεί. Ο Ρωμαίος διοικητής ο Πιλάτος δεν είχε το ψυχικό σθένος, ούτε την ηθική δύναμη να αμυντεθεί στην απέτηση των εχθρών του Χριστού να σταυρωθεί. Οι ιερείς ενδιαφέροντο να απαλλαγούν ενός ο οποίος έθετε σε κίνδυνο ολόκληρη την θρησκεία. Και οι Φαρισαίοι απεφάσισαν ότι μία παράδοση, η οποία υπήρχε για αιώνες, δεν θα έπρεπε να παραμεριστεί ή να ανατραπεί με τον λόγο ενός νέου διδασκάλου, του οποίου οι αρχές και τα πιστοποιητικά ήταν δύσκολο να προσδιοριστούν. Η Σταύρωση πραγματοποιήθηκε και εξέφρασε με ένα από τους πλέον φρικώδεις τρόπους την εκτίμηση την οποία οι άνθρωποι είχαν για τον Ιησού. Ο Ιησούς εμαρτύρησε για την αλήθεια, την οποία εγνώριζε και κήρυξε. Οι άνθρωποι τον αρνήθηκαν και τον καταδίκαζαν ως πλάνο και βλαστημήσαντα και καταπατήσαντα τον Ιουδαϊκό και Ρωμαϊκό νόμο και κατόρθωσαν να σταυρωθεί. Οι άνθρωποι τον κρέμασαν πάνω στο ξύλο του σταυρού και ο Ιωσήφ τον απέθεσε εν το κενό αυτού μνημείο, όλοι λατόμησαν εν την πέτρα. Ο θάνατος του διδασκάλου εξέπληξε τους μαθητές που είχαν νωρίς αποσυρθεί από τον χώρο των οδυνών του, αλλά και που δεν θα μπορούσαν να εκφράσουν ούτε ένα λόγο πιστότητος ή υπερασπίσεως γι' αυτόν. Ούτε όμως η λυπηρή έκπληξη των μαθητών, ούτε η ώρα του σκότους όπως αυτή εκδηλώθηκε από τον προδότη μαθητή, από τους αρχιερείς που απεκρίθησαν ούτε έχουμε βασιλέα ή μη Κέσαρα, από τον Πιλάτο και τον Ηρώδη που εγένοντο φίλοι εν αυτή τη ημέρα μεταλλήλων υπήρχων εν έκθραν, από την θρησκευτική ελίτ τους Φαρισαίους που με κομπασμό ομολογούσαν ημείς του Μωυσέως εσμέ μαθητέ, από τον όχλο των μη γινώστοντα των νόμων, από τους παθοφόρους και τους λογκοφόρους Ρωμαίους στρατιώτες που αντιπροσώπευαν τη δύναμη την πυραμίδα όλων των αδίκων δυνάμεων, από τον βλασφημίσαντα Καρπούργο, από τους παραπορευωμένους, από τον θάνατο που φάνηκε ότι κατήσχησε του αθανάτου, ούτε όλα αυτά δεν κράτησαν επί μακρόν. Τρεις ημέρες πέρασαν και ο Κύριος Ανέστη. Εξήλθε εκ του τάφου νικητής του θανάτου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατή σας. Πώς πλημμύρισαν τα σύμπαντα, ουρανώστη και γη και τα καταχθόνια. Θρίαμβος η Ανάστασή του. Θρίαμβος κατά του παγκοσμίου κυριάρχου ολόκληρης της ανθρωπότητος, ολόκληρου του κόσμου κατά του θανάτου. Έσβησε η ώρα του σκότους. Οι εχθροί του Χριστού διασκορπίστησαν. Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε. Στην Ανάσταση του οι άνθρωποι διαβλέπουμε την νίκη μας κατά του θανάτου και υψώνουμε ειρωνικά τη φωνή μας εναντίον του «Πού σου θάνατε» τον νίκος. Αγάλετε και χέρι για θυσία, γιατί η ζωή της ευλάστησε από τον τάφο του Χριστού. Όμοια με το μικρό πράσινο μίσχο, ο οποίος βγήκε από το χώμα από τον κόκο του σίτου που νεκρώθηκε. Τόσο αδύνατη και ασθενής εμφανίστηκε η Αγιωτάτη Εκκλησία μας εν τη γενέση της στον κόσμο. Και ο κόσμος που όλος εν το πονηρό κείται θα πιστεύει ότι θα δυνηθεί να την καταστρέψει χωρίς κόπο. Ουδεμία όμως δύναμη θα μπορέσει να την εκμηδενήσει. Ουδεμία προσπάθεια θα δυνηθεί να την νικήσει. Ο Άδης με όλους τους δαίμονες και τα ανθρώπινα πάθη, με όλα τα μίση, όλες οι δολιώτες και η βία των ισχυρών της γης, δεν θα επιτύχουν τον σκοπό τους ποτέ. Η απεινή διωγμή κατά της Εκκλησίας σε όλους τους αιώνες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης παραχωρούνται και χρησιμεύουν να αυξάνουν το πλήθος και τον ενθουσιασμό των πιστών μελών της. Οι άνθρωποι των νέων ιδεών, οι δίθεν αληθεύοντες για την επιστήμη ταπεινά, θα σεβίζουν πρώτου Ιησού και θα αναγνωρίζουν Αυτόν ως Κύριό τους και Θεό τους. Οι άνθρωποι που φιλοδοξούν να εγκαταστήσουν παγκοσμίως νέες εποχές θα αναγκαστούν να απορρίψουν από τα προγράμματά τους κάθε αντίθετη διδασκαλία και αυτοί θα αντιληφθούν ότι μόνο ο Αναστάς Κύριος είναι η ζωή και η ανάσταση του ανθρώπου. Ανέστη Χριστός αδελφοί και βεπτόκαση δαίμονες, Ανέστη Χριστός και χέρους συνάγγελοι, Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται, Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος.
γιατί ο Χριστός αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς έγινε η απαρχή της Αναστάσεως όλων των κοιμηθέντων, σε Αυτόν ανήκει η δόξα και η εξουσία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διάπειρος προς τον Αναστάντα Κύριο ευχέτησας και πάντοτε με πατρική αγάπη και στοργή, ο Μητροπολίτης ο Κορίνθου Διονύσιος.